Η ατμήλατη μηχανή και τέσσερα βαγόνια από το τρένο που μετέφερε στα κρεματόρια του Άουσβιτ και του Μπυρκενάου Εβραίου τη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν στη δράμα και την Ορεστιάδα. Η ιστορική μηχανή με τα στοιχεία ΛΒ 964 που χρονολογείται από το 1884 βρίσκεται ήδη και συντηρείται στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης όπου την Κυριακή θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για την 72η επέτειο μνήμης των 50.000 Εβραίων που αφανίστηκαν κατά το ολοκαύτωμα. Βρισκόμαστε στο παλιό μηχανοστάσιο του ΟΣΕ, εδώ στη Δράμα. Εδώ φιλοξενούνται παλιά τρένα τα οποία κινούνταν με την ατμομηχανή. Και βεβαίω έχουν γράψει ιστορία όχι μόνο στον ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά κάνοντα και διεθνεί διαδρομέ έχουν πετύχει να καταγραφούν ω μερικά από τα ιστορικότερα τρένα τη νεότερη ιστορία τη χώρα μα και όχι μόνον. Πίσω μα βρίσκεται βαγόνι ή βαγόνια του ιστορικού Οριάν Express. Και πιο μπροστά από αυτό. Άλλο ένα ιστορικό τρένο, ιστορικό τρένο που έχει καταγράψει θλιβερές εικόνες. Κατά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν με τα βαγόνια του πήγαν στην Γερμανία και στα κρεματόρια του Άσβιτς και άλλων περιοχών δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και όχι μόνον. Βρίσκονται τη την μηχανή βασικά που κουβάλισε τους Εβραίους κάτω στο... Την πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα έργο του Μανούσου Μανουσάκη, από ό,τι μάθαμε. Θα γυρίσουν ορισμένες σκηνές στη Θεσσαλονίκη και την πήγαμε τη μηχανή στη Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. Παράλληλα λέγεται ότι θα χρησιμοποιηθεί και για τις εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος αφού μετέφερε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδων Εβραίους από την περιοχή της Θεσσαλονίκης στο Άουσβιτς και σε άλλες περιοχές της Γερμανίας. Είναι μάλλον κάτι τέτοιο είναι το έργο που θα γυρίσει, γι' αυτό και το, το πήρανε γιατί αυτή η μηχανή ήταν που κουβάλησε τους Εβραίους κάτω. Mm -hmm. Εμείς βρήκαμε παρόμοιου τύπου μηχανή εδώ, αλλά είναι διαφορετική λίγος προς τον αριθμό, έτσι δεν είναι. Αυτές χρονολογούνται, λέγεται, από το 1884. Ναι, ναι, τόσο, τόσο είναι οι ίδιες οι μηχανές, απλώς εκείνη ήταν σε καλύτερη κατάσταση και πήραμε εκείνη κάτω. Mm -hmm. Και αυτή που έχουμε εδώ είναι η ίδια με την προηγούμενη. Mm -hmm. Αυτή είναι η ΛΑΜΔΑ β 962. 962, ναι. Και Είμαστε... κάτω είναι. Η 964. Λάμδα Β, -964. Τι γίνεται εδώ σε αυτό το παλιό μηχανοστάσιο. Σε αυτό εδώ βάζανε τις μηχανές. Εδώ υπήρχαν τα κάρβουνα, εδώ φορτώνανε τις μηχανές. ήταν ο χώρος στάθμευσης στα της τη. Να ρωτήσουμε και εσάς. Mm -hmm. Για πείτε μας, τι θυμόσαστε από όλα αυτά τα ιστορικά τμήματα των μηχανών, των βαγονιών που φιλοξενούνται εδώ, κύριε Κλέανθη. Αυτά δεν τα έχω προλάβει εγώ υπηρεσιακά, αλλά τα έχω ακούσει ω ιστορίε από παλαιότερου. Ήταν οι ατμάμαξε οι οποίε δουλεύαν με κάρβουνο. Υπήρχε τότε η ειδικότητα του θερμαστού, ο οποίο είχε αποκλειστική ευθύνη να γεμίζει με κάρβουνο τη μηχανή του τρένου. Και έτσι κυκλοφορούσαν είτε εμπορικέ αμαξοστοιχίε είτε επιβατικέ αμαξοστοιχίε. Mm -hmm. Ήταν δηλαδή η εποχή του, του ατμού, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πριν έρθει το πετρέλαιο. Έχουμε εδώ όμω και σαν ύφεστο έχετε κρατήσει αρκετέ από τι μηχανέ, όπω είπε και ο κύριος Μυστηρίδη. Έτσι δεν είναι. Ναι, εδώ επειδή υπήρχε παλιά έδρα μηχανοστασίου με πάρα πολύ μεγάλη δράση. Υπήρχαν πάρα πολλέ μηχανέ. Όπω βλέπετε, εδώ υπήρχε το παλιό το αμαξοστάσιο. Υπάρχει το μηχανοστάσιο το καινούριο. Υπήρχε δράση μεγάλη δηλαδή. Γι' αυτό ήταν σταθμό και υπήρχαν και μηχανέ και βαγόνια και παλαιού τύπου. Βέβαια, ειδικά τα βαγόνια, επειδή ήταν έξω, τα περισσότερα έχουν καταστραφεί από τη φθορά του χρόνου. Αλλά ακόμα τα διατηρούμε και όπω είδατε, έχουμε μπροστά μηχανέ ατμάμαξε, οι οποίε τι έχουμε διατηρήσει σε σχετικά καλή κατάσταση. Γι' αυτό και πήρε την ευκαιρία ο κ. Μανουσάκη και θα χρησιμοποιήσει αυτή τη μηχανή στην που θα γυρίσει σχετικά με το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Και παλαιότερα όμω είχαν χρησιμοποιηθεί μηχανέ από το μηχανοστάσιο εδώ τη Δράμα, παλιέ μηχανέ, ιστορικέ μηχανέ, έτσι δεν είναι, σε ταινίε όπω και σε ταινίε του Αγγελόπουλου κτλ. Ναι, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρού διάφορε μεγάλε. Έχει γυριστεί και στο σταθμό τη δράμα στη Μάμεγο Ταινία, έχει γυριστεί στην Πλατανιά Ταινία, πάλι με αυτέ εδώ πέρα τι μηχανέ, τι ατμάμαξε δηλαδή και με βαγόνια λίγο παλαιότερα που πριν να πούμε 10-15 χρόνια ακόμα υπήρχαν και τα είχαμε. Mm -hmm. Ήταν κάτι βαγόνια να δείτε, ζήτα τα λέμε εμεί κλειστά, αλλά ήταν ξύλινα αυτά, όπω την παλιά εποχή. Ενώ τώρα αυτά είναι όλα σιδερένια. Δηλαδή δεν έχει, έχει φύγει δηλαδή, το ξύλο από αυτό. Μάλιστα. Mm -hmm. Εσεί κύριε Μυθυρίδη, τι θυμόσαστε από τη μεταφορά α, βαγονιών παλιών για τι ανάγκε γυρίσματο ταινία και μάλιστα στα χωριά τη δράμα όπω στην περιοχή τη Πλατανιά. Ε, κατά καιρού ζητήσανε, όπω ο Αγγελόπουλο που γύρισε μια ταινία πριν πέντε χρόνια ήταν. Ε, αρκετά χρόνια. Ναι, ναι. Στο Παρανέστη, ορισμένε σκηνέ στην Πλατανιά. ζητήσανε παλιά βαγόνια και την παλιά τη μηχανή για να γυρίσει ανάλογα το έργο που ήθελε. Mm -hmm. Αυτά τα βαγόνια, όπω η μηχανή ΛΑΜΔΑ ΛΑΜΔΑΒΙΤΑ 964 που μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η ταχύτητά του τώρα που είναι και παροπλισμένα και πόσο χρόνο χρειάστηκε για να την κατεβάσετε στη Θεσσαλονίκη. Εσεί δεν την κατεβάσετε προσωπικά. Ναι, εγώ την κατέβασα. Φύγαμε από εδώ το πρωί 7 παρατέταρτο και φτάσαμε στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκη 4 το απόγευμα. Mm -hmm. Δηλαδή, με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε, Το μέγιστο 30. Με 30 χιλιόμετρα. Mm -hmm. Αυτές Αυτέ ήταν ατμομηχανέ. Ατμομηχανέ, ναι. Ατμομηχανέ. Την τραβούσαμε με μηχανή δίζελ, απλώ τη σέρναμε μαζί μα. Και φτάσαμε 4 ώρα. Φαντάζομαι ότι εδώ που υπάρχουν τα τρένα και τα μηχανοστάσια, έχετε κι εσεί ένα κομμάτι τη επαγγελματική σα ζωή και τα αγαπάτε διαφορετικά τα παλιά τα τρένα, έτσι δεν είναι. Ε, οπωσδήποτε. 33 χρόνια έχω στη δουλειά δηλαδή, σαν μηχανοδηγό. Φαντάζομαι και εσεί το ίδιο. Περίπου το ίδιο και εγώ. Όλοι μα πλέον έχουμε αρκετή προϊστορία στο σιδηρόδρομο. Φυσικά και αγαπάμε και τα παλιά και τα καινούρια. Και θα προσπαθήσουμε μόλι μας μα τι δυνάμει να αναβαθμιστεί ο σιδερόδρομο πάλι στην περιοχή τη δράμα. Ήθελα να σα πω όμω σχετικά με το προηγούμενο, όλη η μαγεία στι ταινίε, να ξέρετε, είναι ο, θυμάστε ο ατμό που έβγαινε και το τσαφ τσουφ τη μηχανή που ακουγόταν. Αυτό πλέον έχει λήψει τώρα, καταλάβατε. Όλη η μαγεία ανήκει σε αυτό. Γι' αυτό και προτιμούν οι σκηνοθέτε, α πούμε, αυτοί, το σιδηρόδρομο. Δηλαδή το παλιό βαγόνι, την παλιά τη μηχανή, το τσαφ τσουφ που ακουγόταν και τον ατμό που έβγαινε από τι μηχανέ. Είναι ατμοσφαιρικέ τουλάχιστον οι εικόνε που παράγονται από τα παλιά τα τρένα. Αυτό μα λέτε. Είναι δηλαδή εικόνε μια εποχή, α πούμε, του 20, του 30, καταλάβατε, του 40, okay. κάποιοι που τις θυμούνται οι πιο παλιοί και κάποιοι που τις έχουν δει μόνο σε ταινίες.